Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Big Well. Έχω κοντά μου σήμερα δίπλα μου την κυρία Μαρία Τάνου Ανδριανού. Είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων για να μιλήσουμε για μια σειρά από βιβλία που καλύπτουν από την προσχολική μέχρι και τη σχολική ηλικία. Καλώς ήρθατε κυρία Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαστε εδώ μαζί. Η χαρά είναι και δική μας. Πολύ προσχολική ηλικία βλέπω. Γιατί σας φέρνει εκεί? Είναι ένα θέμα το οποίο αγαπώ πολύ. Είναι μια ηλικία που αγαπώ πολύ. Αλλά και επειδή παρουσιάζω πολλές φορές τα βιβλία μου και σε ΕΠΑΛ, σε ΕΠΑΣ κλπ. Αποφάσισα και τα τελευταία 2 χρόνια τα θέματα τα οποία πραγματεύουμε στα βιβλία μου είναι θέματα που αφορούν την βρεφική ως και προσχολική ηλικία. Που νομίζω ως γονέας ότι είναι και η πιο ευαίσθητη και πιο δύσκολη να προσεγγιστεί από οποιονδήποτε, όχι μόνο από ένα συγγραφέα, ναι. Πόσο μάλλον από ένα συγγραφέα, από τον οποιοδήποτε. Είναι η ηλικία που τα παιδιά, τα ερεθίσματά τους είναι τέτοια και είναι άπειρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα δοθεί το σωστό ερέθισμα για κάτι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εδώ τι ερέθισμα στο μυστικό της μήνας πιάνουμε? Το μυστικό της μήνας είναι μία συνταγή τυρόψωμο. 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 Ναι, τι κάνετε, είναι καταπληκτική. Μικρά και μεγάλα παιδιά. Άρα μπορώ να το διαβάσουμε κι εμείς. Εννοείται, εννοείται. Η μήνα είναι ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Που η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν. Και πηγαίνει με την κυρία Ευαγγελιό κάθε μέρα στο σχολείο και μετά την παίρνει η κυρία Ευαγγελιό για να επιστρέψουν στο σπίτι. Όταν όμως επιστρέφουν στο σπίτι, η κυρία Ευαγγελιό της παίρνει και κάτι όμορφο στρογγυλό, που είναι το τυρόψωμο, αλλά το κρατάω μυστικό από τον μπαμπά και τη μαμά. Θα θέλετε να σας τα διαβάσω? Βέβαια θέλουμε. Γεια σας. Είμαι η Μίνα. Είμαι 3 χρονών και πηγαίνω στο παιδικό. Σήμερα θα σας πω ένα μυστικό. Ο μπαμπάς και η μαμά πάνε κάθε μέρα στη δουλειά και εγώ δεν έχω κοντά μου τη γιαγιά. Κάθε πρωί με παίρνει το σχολικό, μα το μεσημέρι γίνω με την κυρία Ευαγγελιό. Σταματώ για γλυκό, λουκουμά λακταριστό. Μα η κυρία Ευαγγελιό με κερνά χωρίς να τους το πω και κάτι της, σαν ψωμάκι στρογγυλό με τυρί λακταριστό και είναι νόστιμο. Αχ, κυρία Ευαγγελιό, μάθε με να το φτιάχνω κι εγώ, σε παρακαλώ. Βάλε το σκούφο στα μαλλιά και δέσε την ποδιά. Πλένε τα χέρια σου καλά και φέρε το δίσκο με τα υλικά. 2 φλιτζάνες, αλεύρι σκληρό και 1 φλιτζάνα νερό λιγουλάκι ζεστό. Μισή φλιτζάνα λάδι από το μισχομυροδάτο της ελιάς. Μια μαγιά ξερή με αλάτι τόσο δά. Και 1 μεγάλη κουταλιά από ζάχαρη λευκή, αυτή την κρυσταλλική. Και 1 κούπα με τυράκια γελαδινό. Και τώρα κύριε Ευαγγελιό, παίρνω τα αλεύρι από την αλευρά. Την όμορφη τη συντροφιά. Ρίχνω και το λάδι, το εφοδιαστό. Και το βάθο στη γαβάθα. Τη γαβάθα τη γιαγιά. Την παλιά που ξέρει όλα τα μυστικά. Και ανακατεύω και ανακατεύω. Και ρίχνω νεράκι χλιαρό. Και ζυμώνω και ζυμώνω. Ώσπου ζυμάρει αφρά το κάνω. Και μετά το τυλίγω με πετσέτα. Το σκεπάζω με κουβέρτα. Λίγο να το ξεκουράσω το ζυμαράκι το αφράτο. Σαν περάσει λίγη ώρα, να, όσο σχολική ώρα, το ξυπνώ και το ανοίγω και του βάζω το τυράκι και το βάζω στο ταψάκι που είναι λιμένο με βουτυράκι και το ψήνω και το ψήνω λίγη ώρα, να, όσο σχολική ώρα και ροδίζει και με σχομυρίζει και φωνάζει κύριε Ευαγγελιό, είμαι έτοιμο λακταριστό στα παιδάκια να με δώσεις, να με φάνε στο λεφτό. Αχ, κύριε Ευαγγελιό, τι νόστιμο τυρόψωμα είναι αυτό. Θέλω να το μοιραστώ με τα παιδιά στο παιδικό. Πάρε κόλλα και χαρτί και γράψε το κάθε τι. Με χαρά και αγάπη πολύ να το ψήσετε εκεί. Σε ευχαριστώ κύριε Ευαγγελιό. Πού πω, δεν έχω ούτε λεπτό. Τι θα πω στον μπαμπά και τη μαμά για το γυρίσμα από το παιδικό? Θα τους πω το μυστικό για το νόστιμο τυρόψωμο. Κύριε Ευαγγελιό. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας, είτε ήταν η κυρία Ευαγγελιό, είτε ήταν η γιαγιά, είτε ήταν η γειτόνισσα, μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματικά, πολύ ζωντανά και πολύ απλά και κατανοητά. Να το κάνετε είναι πανόστιμο. Και είναι και η πιο αγαπημένη λιχουδιά και παιδική και
τόσο απλή και τόσο ωραία. Το δίνετε έτσι πάρα πολύ όμορφα και απλά, που νομίζω ότι θα το πάρει κάποιο παιδί και θα αρχίσει να μαγειρεύει. Είμαι σίγουρη. Είναι το έναυσμα αυτό που ήρθε από κάτι δικό σας για να το γράψετε ή ήταν μια έμπνευση? Όταν η εγγονή μου η Μαρία ήταν στο παιδικό. Όχι, και το όνομά σας, αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Ήταν στο παιδικό. Η νυφούλα μου ζήτησε, η δασκάλα μάλλον, η παιδαγωγός, ζήτησε να φέρουν μετά τις πασχαλινές διακοπές μία συνταγή σε μέτρο κείμενο. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει αυτό και αυτό, μη στενοχωριές. Εντάξει, τώρα ποιο πήρα. Και κάθισα εκείνο το απόγευμα και το έγραψα. Βέβαια έγινε τις διορθώσεις κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ καταπληκτικό και χάρη στις εικόνες που έκανε η κυρία Σταυρούλα Μπαλμαδάκη. Εντάξει, τα βιβλία σας η όλα οποία κεντάει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τα υλικά βλέπουμε εκεί. Πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό. Και φυσικά θα ευχαριστήσω και τον κύριο Κοτσαυτόπουλο, το από εκδόσεις Όστρη, ο οποίος με εμπιστεύεται και με τιμά. Βλέποντας το άλλο τώρα που έρχεται, δεν μπορώ να παρατηρήσω ότι πώς καταφέρετε, και δεν ετύχει αυτό, να πιάνετε επίκαιρα θέματα. Έρχεται βιβλίο «Πρόσεχε φίλε πώς οδηγείς». Μάλιστα. Πριν όλο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε παιδιά στην επικαιρότητα. Μικρά παιδιά να οδηγούν, χωρίς δίπλωμα να οδηγούν, μεγάλους χωρίς διπλώματα να οδηγούν. Ένα θέμα που καταδεικνύει ότι δεν το έχουμε το οδηγικό σαν λαός, το λέμε, ακούγεται χρόνια, πρέπει να μπει στα σχολεία, γίνονται κάποιες προσπάθειες, μη σοβαρές μέχρι τώρα, και έρχεται ένα βιβλίο να πάρει πάλι τα τρίχρονα. Ναι, είναι προσχολικής ηλικίας. Είναι 3-4 χρονών, μπορεί και 5, δηλαδή όσο θα πάει και νήπια. Είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να πιο γίνει... μεγάλα, είναι πολύ. Είναι ένα, το «Πρόσεχε φίλε πώς οδηγείς», είναι ένα βιβλίο που αναφέρει στην κυκλοφοριακή αγωγή. Κατανοητό βέβαια αυτό. Πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξανδρος, ένα αγοράκι το οποίο είναι έξω στην αυλή του με το αυτοκινητάκι του και παίζει πάνω στις πέτρες και κάνει ό,τι ακριβώς βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά όταν οδηγάει. Κάνει μεγάλες στροφές, προσπερνάει με διπλή γραμμή. Ακριβώς ό,τι βλέπει. Γιατί τα παιδιά... Μιλάει στο κινητό, βάζει δυνατή μουσική και γίνονται έτσι διάφορα ευτράπελα, ώσπου καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει σημασία είναι να τηρείς τον κώδικα. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να οδηγούμε με ασφάλεια. Και δική μας, αλλά και το γύρω μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα παιδί 3 ετών να μαθαίνει έστω και 2 κανόνες. Είναι πάρα πολύ και έναν κανόνα οδηγώντας. Γιατί τα παιδιά, επειδή δεν κάνουν αυτά που τα λέμε, αλλά κάνουν αυτά που βλέπουν. Έτσι. Και είναι τα παραδείγματα συνήθως τα περισσότερα μη σωστά. Τι είναι αυτό. Πώς το πιάσατε για να το δώσετε εκεί στα τρίχρονα? Το πιάσατε το παιχνίδι και είναι πολύ ωραίο. Παίζοντας με ένα, φαντάζομαι, αυτοκίνητο μινιατούρα. Ναι, ναι. Παίζοντας με το κόκκινο του το αυτοκινητάκι, πάνω στην αυλή, πάνω σε ένα πέτεινο διάδρομο. Ουσιαστικά, το βιβλίο «Πρόσεχε φίλε πώς οδηγείς» είναι το πρώτο που αναφέρεται στη σχολική, που πραγματεύεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακολουθούν, έχουν γραφτεί άλλα 3 βιβλία για να ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος. Των ηλικιακών. Των ηλικιακής ομάδας, ναι. Το «Πρόσεχε φίλε πώς οδηγείς» είπαμε ότι είναι προσχολικής ηλικίας. Τα άλλα είναι σχολικής ηλικίας που εκεί αναφέρονται και για το αυτοκίνητο και για το ποδήλατο, πώς πρέπει να οδηγάμε και ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας στο δρόμο, πώς διαβαίνουμε τους δρόμους, γιατί είναι. Το ένα είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς ένα παιδάκι για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει στους δρόμους. Σωστά, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι το κόκκινο μου ποδήλατο. Όπου οι δύο φίλες μαθαίνουν ουσιαστικά η μία στην άλλη πώς να οδηγούν σωστά το ποδήλατο μέσα στο δρόμο. Η μία οδηγεί τα κλασικά που δεν πρέπει να οδηγάμε, και άλλη με το παράδειγμά σου, τι μαθαίνει. Και το άλλο είναι ο φάρος που αναφέρει ακριβώς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας με ένα παιχνιώδη τρόπο. Αλλά επειδή αυτά ήταν για μεγάλη ηλικία και όπως ξέρετε για ένα θέμα αναπτύσσω πολλά βιβλία και γράφω για να το καλύψω πλήρως,
Έτσι ξεκίνησα με το φίλε πρόσχε πώς οδηγείς, όπου μέσα σε αυτό, με ένα έμετρο, πολύ χαριτωμένο και διασκεδαστικό τρόπο, με πάρα πολύ χιούμορ και ανατροπές, ένα μικρό παιδάκι καταλαβαίνει μέσα από το παιχνίδι πώς είναι η ασφαλής οδήγηση και πώς όχι. Και πάνω απ' όλα είναι η προσωπική μας ασφάλεια και όλο το γύρο μας, είτε πεζόν είτε είναι σε οχήματα. Το ερέθισμα ήταν πάλι προσωπικό, σαν τη συνταγή, ή ήταν κάτι που το εντοπίσατε κάπως αλλιώς. Επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω, ήταν προσωπικό βίωμα. Όλοι τα κάνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Όλοι κάνουν τα ασθένειε μα στον δρόμο. Και όλοι μα βλέπουν. Δυστυχώ και κυρίω τα μικρά παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το καλύτερο και για αυτό και για το άλλο που έρχεται. Και εγώ να τα πούμε σύντομα. Σα ευχαριστώ από καρδιά.